Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, με αφορμή και τα θυρανίξια σήμερα στην Λευκό του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου. Φαντάζομαι ότι θα είναι άπαντες εκεί. Καταρχήν είναι τρεις ιεράρχες, ο Μητροπολίτης Καρπάθου Κάσου Αμβρόσιος, ο Μητροπολίτης Άγκυρας ο Ιερεμίας και ο Μητροπολίτης Κονησίρου ο Ναθαναήλ. Βεβαίως, παρουσία του Περιφερειάρχη, που άλλωστε σε αυτόν οφείλεται κατά τα λεγόμενα και του Μητροπολίτη το έργο. Η επιμονή του οδήγησε σε πολύ κατηδικό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι θα είναι και βουλευτές Δωδεκανήσου εκεί. Αυτό έλειπε να λείψουν τέτοια μέρα. Άλλωστε, είναι οι μέρες που νομίζω ότι αύριο ο πολύχος του νησιού είναι ο Άγιος Νικόλαος στην ΚΟ. Οπότε είναι φυσιολογικό. Αντίστοιχα συμβαίνει και στην Κάλυμνο, όπου μάλιστα σήμερα στην Κάλυμνο γιορτάζει και ο Άγιος Σάββας. Λοιπόν, τώρα, παράλληλα με αυτό βλέπω και κάποιες θετικές εξελίξεις που αφορούν ουσιαστικά δύο πολύ μεγάλα έργα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των λιμάτων, των οικισμών αντιμάχιας και κεφάλου, αφού ουσιαστικά έχουμε αύξηση χρηματοδότησης, πολύ σημαντικό αυτό. Μέχρι λοιπόν να ετοιμαστούμε για να πάμε στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, πάμε να δούμε κάποια αποσπάσματα από τη μεγάλη άσκηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο πεδίο βολής της Καταβιάς στη Νότια Ρόδο και βεβαίως η άσκηση Κολοσσός 2022 ενόχλησε σφόδρα την γείτονα χώρα. Λοιπόν, εντυπωσιακά ήταν τα πλάνα από την άσκηση Κολοσσός 2022 με την παρουσία βεβαίως και του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού του κυρίου Φλόρου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα πολιτικά πράγματα. Πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που έγινε για την έκανε μάλλον η Opinion Poll για το likavetos.gr. Έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Διευθυντή Ερευνών της εταιρείας, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τα έχουμε ξαναπεί και τα λέμε συχνά. Καλησπέρα κύριε Ζούπη. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πρέπει να πω ότι αφού μας παρουσιάσετε τα βασικά συμπεράσματα και ουσιαστικά μας δώσετε και το στίγμα της ταυτότητας, θα έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε την ώρα που μιλάτε να πέφτουν οι κάρτες με την έρευνα, γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές και είναι ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, βάλτε μας λίγο στο κλίμα της δημοσκόπησης. Καταρχάς να πούμε ότι η δημοσκόπηση έχει γίνει σε 1250 δείγμα και αξίζει να σημειώσουμε, γιατί ρωτούν πολλοί πολίτες, έγινε και σε σταθερά και σε κινητά και με παράλληλη έρευνα σε web panel. Μάλιστα. Αυτό σε μια προσπάθεια το δείγμα να είναι ως το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό και να προσεγγίζει και πιο νέες ηλικίες. Η έρευνα πρακτικά, αν θέλαμε να βγάλουμε ένα συνολικό συμπέρασμα και μετά να δούμε επιμέρους ζητήματα, είναι ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δείχνει μια σημαντική αντοχή με δεδομένα τα προβλήματα αυτής της περίοδου. Ακρίβεια, το θέμα της ενεργειακής κρίσης και πώς εκφράζεται στα τιμολόγια, η συζήτηση για τις υποκλοπές, μια σειρά θέματα. Mm-hmm.
και έτσι έχει μία διαφορά της τάξης του 7,9% σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πάντα στην απλή πρόθεση ψήφου. Εάν το κάνουμε επί των εγκύρων, με αναγωγή επί των εγκύρων, δηλαδή χωρίς λευκά άκυρα αποχή, η διαφορά αυτή πάει στο 28,3. Ουσιαστικά βρίσκεται σε μία επίδοση της τάξης του 32,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 24,2, το ΠΑΣΟΚ στο 11,2, το ΚΚΕ 4,5, Ελληνική Λύση 3,9, 2,3 το ΜΕΡΑ 25, 2,4 Έλληνες Εθνικό Κόμμα, 1% Εθνική Δημιουργία και βέβαια έχουμε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων στο 10,8. Αυτό δείχνει μια αντοχή της κυβέρνησης και παράλληλα θα έλεγα μια δυσκολία της αντιπολίτευσης να έχει εισρωές ψήφων από άλλους χώρους ώστε να μπορεί να δημιουργεί μια αίσθηση ότι μπορούν να ανατραπούν οι συσχετισμοί τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Φαντάζομαι ότι υπερτονίζεται και τα ποσοστά των κομμάτων τα οποία είναι μικρότερα, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και πώς θα βρεθούν εκτός, έτσι. Με βάση το γεγονός ότι εδώ είτε απλή αναλογική είναι είτε ενισχυμένη το μπόνους, μιλάμε για την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αποκτήσει αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, είπατε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται για τη διαφορά. Και βέβαια είναι ένα πολιτικό θέμα. Δύο πράγματα θα παίξουν ρόλο και μόνο στο αν στις δεύτερες θα υπάρχει αυτοδυναμία. Το ποσοστό του πρώτου κόμματος και το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Σωστά. Δηλαδή για παράδειγμα, εάν έχουμε πάνω από 10-11% εκτός Βουλής άθροισμα, η κυβέρνηση σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση με 37-37,5%. Όσο μικραίνει το ποσοστό των αναποφάσιστων, αυξάνει και το ποσοστό που πρέπει να φτάσει στο πρώτο κόμμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είχαμε μια 7-κομματική βουλή, για να δημιουργηθεί αυτοδυναμία θα έπρεπε να έχουμε κοντά στο 40%. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πέστε μου κάτι άλλο, αξία, κύριε Ζούπη, επειδή τρέχει η έρευνα και παράλληλα θέλω να ρωτήσω κάποια στοιχεία να δούμε. Μετά τον εκλογικό κύκλο, θέμα, αυτά τα δύο είναι. Ναι, το θέμα των υποκλοπών. Πόσο έχει ληφθεί από υπόψη από την, και έχει επηρεάσει την ελληνική κοινωνία στην αξιολόγηση που κάνουν σχετικά με τη δυναμική των κομμάτων. Πρέπει να το δούμε από δύο πλευρές. Καταρχάς, εάν το κρίνουμε συγκριτικά, δηλαδή πούμε σε αυτόν που ρωτάμε, σε αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα, ότι πείτε μας δύο προβλήματα τα οποία θεωρείτε πιο σημαντικά. Προφανώς η ακρίβεια είναι πρώτη με δυσθεώρητη διαφορά, 68,7. Η ενεργειακή κρίση αύξησε τα τιμολόγια ρεύματος με 22,4. Τα εθνικά θέματα με 20,2, τα οποία σταθερά έχουν ανέβει λόγω της ανησυχίας, μιας και υπάρχει μια διαρκής προκλητικότητα από μεριάς τουρκικής πλευράς, οι υποκλοπές εμφανίζονται στο 5,8% πέμπτη στη σειρά. Ωστόσο αυτό είναι όταν μιλάμε για τη συγκριτική αξιολόγηση. Γιατί εάν ρωτήσουμε αυτοτελώς, το θέμα αυτό των υποκλοπών το θεωρείται σοβαρό, πολύ και αρκετά πλησιάζει, είναι περίπου 60%. Να μάλιστα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι αυτοτελώς ουσιαστικά είναι ένα ζήτημα. Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, έχει αξιολογικά μία από τις τελευταίες θέσεις. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού. Υπάρχει και γι' αυτό σχετικό ερώτημα. Μα εδώ πώς το αποτυπώνει η κοινωνία. Ρωτήσαμε την, να το βλέπουν θετικά ή αρνητικά. Οι θετικές και μάλλον θετικές απόψεις φτάνουν το 38%.
Υπάρχει ένα 4,3% που δεν απαντά, δεν θέλει να εκφράσει άποψη, και υπάρχει ένα 58% περίπου, το οποίο είναι αρνητικό. Η θετική άποψη είναι το 38%. Μια που μου κάνατε αυτή την ερώτηση, μάλλον να σημειώσω ότι σε παρόμοιες μετρήσεις όταν ξεκινούσε η επίδοση αυτή ήταν χαμηλότερη. Ναι. Έχει αυξηθεί, δηλαδή το 38% είναι αποτέλεσμα μιας πορείας μικρής ή μεγαλύτερης αύξησης της θετικότητας του μέτρου. Πρέπει όμως, και γι' αυτό ρωτήσαμε, να δούμε το σύνολο, πώς βλέπει η κοινωνία το σύνολο των μέτρων, όποια και αν ήταν αυτά τους τελευταίους μήνες, για το θέμα της ακρίβειας. Mm-hmm. Είτε αφορούσε την παρέμβαση στα τιμολόγια ενέργειας, είτε το καλάθι του νοικοκυριού, είτε το κατώτατο μισθό, επιδόματα. Εδώ οι θετικές και μάλλον θετικές απόψεις, αθρηστικά, φτάνουν το 47%. Και οι αρνητικές και μάλλον αρνητικές, 52%. Ναι, που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουμε ένα ισοζύγιο, έτσι, γιατί δεν είναι και εύκολο να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα οποία έρχονται και να αξιολογήσεις. Ακόμη και αν σου παίρνει ένα ευρώ από την τσέπη, ο πολίτης έχει μία δυσπιστία απέναντι στο σύστημα. Μα προφανέστατα, δεν το συζητάμε. Ό,τι αφορά εδώ έχουμε να κάνουμε με τη ζωή του ανθρώπου, με την αγοραστική του δυνατότητα, με τη δυνατότητα να αντέξει. Ναι. Να σας δώσω κάτι άλλο, κύριε Ζούμπη. Τα κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν το συνολικό έργο της κυβέρνησης ή αυτό το οποίο καταλαβαίνω βάζει συνεχώς ο Πρωθυπουργός πάνω στο τραπέζι, δηλαδή το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, τι λένε τα στοιχεία τα δικά σας? Να το πούμε σε δύο επίπεδα για να είμαστε ολοκληρωμένοι. Βάλαμε καταρχάς σε 7 κέριους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ακρίβεια, η εγκληματικότητα, τα θέματα θεσμών και διαφάνειας και τα θέματα κοινωνικής πολιτικής και στήριξη των ασθενέστερων. Είναι 7 κρίσιμοι τομείς, και για έναν από αυτούς ρωτήσαμε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα ποιος θεωρείται ότι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα αυτό έναν από αυτούς τους τομείς. Εδώ θα έλεγα ότι διαμορφώνοντας μου επιτραπεί η φράση ένα σκορ 6-1. Υπάρχει δηλαδή στους 6 τομείς μια σημαντική διαφορά υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, με μεγαλύτερη τη διαφορά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας. Συγκεντρώνει 54,5% έναντι 20,3% του κυρίου Τσίπρα, όπως και στα θέματα οικονομίας και ανάπτυξης με 47,1% έναντι 25,5%. Εκεί που έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα ο κύριος Τσίπρας είναι στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και στήριξης των ασθενέστερων. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 35,8% των προτιμήσεων έναντι 37,5% του κυρίου Τσίπρα. Σε όλα τα άλλα οι διαφορές είναι 10% κατά μέσο όρο και αρκετά πιο πάνω υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Να σας δώσω κάτι άλλο. Είχατε προλάβει ουσιαστικά να αποτυπώσετε τις αντιδράσεις οι οποίες σημειώνονται στο νομοσχέδιο του ΕΣΥ σε αυτή την έρευνα? Βεβαίως, γιατί η έρευνα ολοκληρώθηκε Παρασκευή βράδυ, άρα η προηγούμενη εβδομάδα θα έλεγα ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένη σε αυτή τη συζήτηση. Μεταδιδόταν η συζήτηση στη Βουλή, υπήρχαν οι αντιδράσεις, οι κινητοποιήσεις, άρα έχει αποτυπωθεί σε μεγάλο βαθμό. Φαντάζομαι ότι μια αξιολόγηση ακόμη πιο διευκρινέστερη ή πιο αληθινή θα γίνει όταν συνειδητοποιήσουν και οι πολίτες το τι ακριβώς ενδεχομένως έχει συμβεί στο νομοσχέδιο το οποίο ανατρέπει κάποια δεδομένα στο ΕΣΥ. Εγώ απλά κάνετε μια κέρια παρατήρηση. Ό,τι αφορά το ΕΣΥ, το έθεσα χρονικά, γιατί ας πούμε ότι έγινε μέσα στο κλίμα των ημερών. Ναι. Στη πραγματικότητα, εάν θέλεις να δεις πώς αποτυπώνεται στη συνείδηση των πολιτών, πρέπει να περάσει ένα διάστημα και να δεις μέτρα εφαρμογής. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, στο δίλημα είπατε Μητσοτάκης ή Τσίπρας 6-1. Ναι, ήθελα ότι και... εκτός από ένα τομέα βάλαμε βέβαια το θέμα της καταλληλότητας για πρωθυπουργός. Ναι. Εδώ ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα μεγάλο προβάδισμα με 45,3 έναντι 27,6 του κυρίου Τσίπρα. Και υπάρχει ένα 24,2% το οποίο λέει κανένας από τους δύο. Θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο, γιατί προφανώς στο χώρο της δεξιάς και της κεντροδεξιάς αναμένεται να έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα ή στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς να έχει ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι αυτή η μεγάλη διαφορά και το σταθερό προβάδισμα, όχι σε αυτή την έρευνα του κυρίου Μητσοτάκη, οφείλεται στο ότι αν δούμε την κάρτα που αναλύει, τη τοποθέτηση ένα ιδεολογικό αυτοπροσδιορισμό, έχει μεγάλη υπεροπλία στο χώρο του κέντρου. Εκεί μάλιστα συγκεντρώνει 57,3, ενώ ο κύριος Τσίπρας συγκεντρώνει 17,5. Θα έλεγα ότι στο χώρο του κέντρου σε μεγάλο βαθμό παίζεται αυτή η τόσο μεγάλη υπεροχή. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι στο χώρο του κέντρου θα απεχθεί και η πολιτική έτσι, μάχη, αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών, όποτε και αστηθούν κάρπες. Τώρα να σας πω κάτι. Εσείς πότε βλέπετε κάρπες, κύριε Ζουμπή, με βάση τα χρονικά δεδομένα τα οποία έχουμε. Ανάλυσης, και καμιά φορά ο πίνακας δεν μπαίνει. Να ξέρετε ότι όταν στο χώρο του κέντρου περίπου αυτοπροσδιορίζεται ένα 20% ναι των πολιτών. Λάβετε δε υπόψη ότι ένα περίπου 20% παίρνει πια θέση ότι εμένα δεν με αφορούν αυτοί οι διαχωρισμοί ή ότι δεν έχουν την ίδια αξία που είχαν πριν κάποια χρόνια. Άρα. Δηλαδή λοιπόν, αριστερά, δεξιά, κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά. Θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή να έχουμε και την εικόνα σας για να είναι και πολύ πιο εύκολη έτσι, η συζήτηση. Θα το ήθελα, ξέρετε τα προβλήματα που να είστε καλά. Αντιμετωπίζαμε το ζωντανό θα ήταν αλλιώς. Μάστε καλά, άρα μάστε στο καλά χώρο αυτό κρίνεται, η χρονιά κλείνει από ό,τι φαίνεται με αυτό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας 7,9 στην πρόθεση ψήφου, αρκετά σημαντική μάστε στις... Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά κύριε Ζούπη, θα μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά τον κύριο Ζούπη. Είχαμε ένα θεματάκι στο λίγο στο τέλος, χάσαμε την επικοινωνία. Λοιπόν, από εμάς το ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά.